βεβαίως πρέπει να πούμε ότι σήμερα στέλνουμε και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι παρόλο που πήρε την απόφαση, γιατί στέκεται εχθρικά απέναντί μας και στέκεται με τους αντιπάλους μας μαζί, να μην ικανοποιήσει ούτε ένα από τα δίκαια και ζωτικά αιτήματά μας, αυτό δεν πρόκειται να μας οδηγήσει ούτε σε απογοήτευση, ούτε σε αγωνιστική υποχώρηση. Μας πεισμώνει περισσότερο και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά την πάλη μας. Είμαστε περήφανοι για τον αγώνα μας στα μπλόκα. Χαιρετίζουμε για μια ακόμη φορά όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν, αψηφώντας εκβιασμούς και πιέσεις, αψηφώντας τα ιδεολογήματα ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι υπάρχει απογοήτευση, ότι με τους αγώνες δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Καπλώνουμε το χέρι σε όλους όσους ήταν διστακτικοί στο να βγουν, παρόλο που το σκέφτηκαν, παρόλο που το συζητάν στα καφενεία, παρόλο που οι τσέπες τους είναι άδειες και η αγανάκτηση φουντώνει, και τους καλούμε να συμπαρταχθούν και τώρα με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, γιατί οι αγώνες θα συνεχιστούν όσο συνεχίζουν τα προβλήματα. Τα μπλοκ, αγαπητοί φίλοι, γιατί οι αγρότες το ξέρουν, είναι μια μορφή πάλης η οποία πιέζει την κυβέρνηση και δημιουργεί αγωνιστικές διαθέσεις και σε άλλα τμήματα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό η μορφή των μπλοκων πολεμνέται, πολεμήθηκε και θα πολεμηθεί και άλλο. Από το 1996 λένε ότι τα μπλοκ είναι ξεπερασμένη μορφή και επί 25 χρόνια είμαστε εδώ στους δρόμους, γιατί μόνο μέσα από τα μπλοκ και με τα τρακτέρ στους δρόμους η κυβέρνηση κάθεται και δίνει λύσεις. Μας καλούν τότε πάντα σε διάλογο για να δείξουν ότι είναι δημοκρατική η εκάστοτε κυβέρνηση, ο εκάστοτε υπουργός, και μόλις τελειώσουν τα μπλόκα, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσουν, ξεκινάνε όχι μόνο την ίδια πολιτική, αλλά τότε ούτε ξέρουν ούτε γνωρίζουν για το αγροτικό κίνημα, το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, γιατί τους δικούς τους, τους βαστάζους, τους πρόθυμους, τους έχουν πάντα εκεί στα υπουργεία. Ο κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας, πρέπει να πούμε ότι δεν ταλαιπωρείται από τα μπλόκα, όπως προσπαθούν να μας πείσει η κυβέρνηση, τα κανάλια και διάφοροι καλοθελητές. Ταλαιπωρείται από την ανεργία, ταλαιπωρείται από τους χαμηλούς μισθούς, ταλαιπωρείται από τις εξευτελιστικές συντάξεις, ταλαιπωρείται από το χαμηλό αγροτικό εισόδημα που συνεχώς μειώνεται, ταλαιπωρείται στους δρόμους από τα διόδια που τα πληρώνει πανάκριβα, τους δρόμους που χτίστηκαν με τα λεφτά του ελληνικού λαού για να τα παίρνει ο κάθε επιχειρηματίας που αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη για τα διόδια και μάλιστα παίρνει και εγγυημένη τιμή σε πολλά διόδια, δηλαδή αν δεν περάσει συγκεκριμένος αριθμός αυτοκινήτων καλύπτεται από το κράτος. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση στα δικά μας αιτήματα μιλάει για δημοσιονομική πολιτική που δεν της επιτρέπεται να τα ικανοποιήσει. Η κυρία Παπανάτση μάλιστα στη συνάντηση μας είπε ότι τι να κάνουμε για τους ξενοδόχους, οι καημένοι έχουν καυστήρες και έχουν έξοδα με το πετρέλαιο, λες και το τραχτέρ και ένα μουχάλικο. Ακούσαμε κι άλλα πολλά εκεί μέσα σε εκείνη τη συνάντηση. Ότι πήραν μέτρα, λέει, με τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ που αφορά σχεδόν το 8% μόνο των αγροτών. Το 92% των αγροτών δεν είναι μείωση αλλά είναι αύξηση, γιατί φέτος με την αύξηση του κατώτερου μεροκάματος στους εργαζόμενους που εμείς λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί πολύ περισσότερο για να υπάρχει ουσιαστικός μισθός και στους εργάτες, αυξάνεται και ασφαλιστική εισφορά. Δηλαδή η κυβέρνηση και δίνει αύξηση υποτίθεται φιλολαϊκά στους εργάτες και την παίρνει από την ασφαλιστική εισφορά που πληρώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό είναι το μέτρο της κυβέρνησης, το ΔΕΕΡΗ και Βασίλευε και ο κοινωνικός αυτοματισμός που προσπάθησε να το κάνει και πριν τα μπλόκα. Την επόμενη μέρα ακριβώς από τη συνάντησή μας, η κυβέρνηση που δεν είχε δημοσιονομικές συνθήκες και δεν το επέτρεπαν να μας δώσει ούτε ένα ευρώ και κανένα αίτημα δεν ικανοποίησε, πλήρωσε και αφαίρεσε από τους εργοδότες το 50% των ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζόμενους κάτω από 25 χρονών. Δηλαδή θα το πληρώνει το κράτος ώστε να μπορούν να αυξάνουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη τους οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι έμποροι. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση επέρεται ότι τέλος τα μνημόνια, είμαστε στον δρόμο της εξόδου, της ανάπτυξης και έχει ξεκινήσει, συνάνθρωποι μας τρώνε από τα σκουπίδια, κοιμούνται στους δρόμους, πεθαίνουν γιατί δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν για την υγεία τους, έχουν κομμένα ρεύματα και νερά στα χωριά, ψούν από τα συσίτια και από την ελεημοσύνη, αλλά κατά τα άλλα έχουμε ανάπτυξη, τα μνημόνια πέρασαν. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι αφού έχουμε ανάπτυξη, δώστε μας το εισόδημα που είχαμε προ-κρίσης.
Αυτό σημαίνει έξοδος από τα μνημόνια. Να φτάσουμε σε εκείνα τα επίπεδα τα προ-κρίσης. Να διαλυθούν και να μην εφαρμοστεί κανένας από όλους τους εκατοντάδες νόμους ψήφισαν μέσα στη Βουλή.